Παιδιά και ΔΕΠΗ. Μήπως γίνεται υπερδιάγνωση σε προβλήματα συμπεριφοράς? Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως τα αγόρια ειδικά δεν μπορούν να μάθουν με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουν τα κορίτσια. Μιας και έχουν πολύ περισσότερη τεστοστερόνη μεταξύ των ηλικιών 3 και 6, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από έντονη δραστηριότητα να τρέχουν, να παίζουν, να κινούνται σε μεγάλα διαλύματα μεταξύ της μάθησης. Ενώ πολύ συχνά εμείς τα περιορίζουμε με αποτέλεσμα να νιώθουν έντονο άγχος, αλλά και πολύ υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Στοιχείο που τα κάνει να φαίνονται αφηρημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερδιάγνωση, προβληματική συμπεριφορά και προβλήματα στην τάξη. Το πρόβλημα το έχουν τα παιδιά ή ο τρόπος με τον οποίο τα διδάσκουμε? Το δεύτερο στοιχείο είναι η διατροφή τους και το μικροβίωμα του εντέρου. Ένα τεράστιο ποσοστό παιδιών με ΔΕΠΗ έχουν κατεστραμμένο μικροβίωμα εντέρου, δηλαδή δυσβίωση εντέρου, η οποία προκαλεί και διαρρέον έντερο, το οποίο οδηγεί σε ακραία χρόνια φλεγμονή σε διάφορα σημεία του σώματος, αλλά κυρίως στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, είναι κρίσιμη σημασία να επιδιορθώσουμε την καλή χλωρίδα του εντέρου, να επιδιορθώσουμε το διαρρέον έντερο, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συνδυασμούς σε προβιωτικά, πρεβιωτικά και μεταβιωτικά, και φυσικά να διορθώσουμε τη διατροφή των παιδιών με ένα στοχευμένο αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα, καθώς και νοοτροπικά διατροφοφάρμακα τα οποία συμβάλλουν εκπληκτικά στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό είναι το κορυφαίο πρόγραμμα διατροφογενετικής και μεταγενομικής για προβλήματα συμπεριφοράς και ΔΕΠΗ.